προσπαθήσαμε να κλείσουμε ένα ραντεβού ένα μήνα, επειδή ο Υπουργός Τουρισμού έλειπε από εδώ και από εκεί. Θα έπρεπε να υπάρχει καταρχήν συντονισμό με το Γενικό Γραμματείο, ο οποίο είναι γνώστη περισσότερο. Πολύ καλό γνώστη, με τον οποίο έχω μιλήσει για και με βάση λοιπόν αυτό, πήρα μόλι κλείσαμε το ραντεβού, σου πήρα τηλέφωνο, έχει την υποχρέωση αυτή που είχε, αλλά θέλω να τονίσω ότι δεν υπάρχει και δεν υπήρχε καμία πρόθεση. Και να τονίσω ξανά ότι η συνεργασία θα πρέπει να θεωρείται δημιουργημένη, γιατί αφορά τον τόπο μας και θα πρέπει σε αυτό τουλάχιστον να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα που πήγαν δήμαρχε, νομίζω ότι μέσα στο πλαίσιο αυτό που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ένα ασφιχτικό οικονομικό πλαίσιο, και αν συνεκτιμώντας και αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας αυτή τη στιγμή, όπως αυτή η τρομοκρατική ενέργεια στο Παρίσι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με τις χιλιάδες πρόσφυγες οι οποίοι υπάρχει κίνδυνο να εγκλωβιστούν στη χώρα μας, δημιουργείται ένα πάρα πολύ δυσίωνο κλίμα. Πιστεύω και θέλω να ελπίζω ότι αυτή η κατάσταση δεν θα οδηγήσει ακόμα παραπέρα αυξημένες καταστάσεις, αυξημένα προβλήματα. Και να πω ξεκάθαρα, φοβάμαι να έχουμε μια γενικότερη σύρρεξη, γιατί αυτό μου έκανε, σου έκανα. Οι Γάλλοι βομβαρδίζουν, οι τζιχαντιστές θα λένε ότι εμείς θέλουμε να εκδικηθούν αυτούς που μας βομβαρδίζουν, που σημαίνει ότι μπαίνουμε σε ένα τέρμονα κύκλο που δεν θα υπάρξει βίας, όπου δεν θα υπάρξει τέλος σε αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα, δίμαστε τα προβλήματα παράμενα. Στον τομέα της υγείας, εγώ είπα προχθές κάποια πράγματα, όπου δεν ήταν δικές μου εξαγγελίες, ήταν εξαγγελίες της ΔΥΠΕ, οι οποίες έχουν τρομολογηθεί. Βέβαια, βγήκαν κάποιοι και στα κεραμίδια, είπαν την άποψή τους. Εγώ δεν θα μπω στη λογική της αντιπαράθεσης σε ένα τέτοιο επίπεδο. Θέλω όμως να τονίσω ότι η προσπάθειά μας θα είναι να μπορέσουμε να βλύνουμε όσο γίνεται τα οξυμένα προβλήματα που υπάρχουν και να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Αυτό δηλαδή θέλω να τονίσω είναι ότι από τη μεριά μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να πετύχουμε κάτι το παραπάνω από αυτό που υπάρχει. Τώρα, στα θέματα τα οποία μπήκαμε, νομίζω ότι... δεν περιμένω απάντηση. Ναι, δεν θα δώσουμε απαντήσεις, όμως θέλω να πω ξανά, όποτε κρίνεις ότι υπάρχει έδαφος, υπάρχει ανάγκη να κάνουμε κάποιες επαφές με τα Υπουργεία, με τα αρμόδια Υπουργεία, θα είμαι στη διάθεσή σου, αρκεί να υπάρχει μια προσυνεννόηση, ώστε να μπορέσουμε να έχουμε έτσι, τον χρόνο των ανάγκων και να έχουν και συναντήσει ένα ουσιαστικό αποτέλεσμα και να μην το κάνουμε μόνο για να κάνουμε συναντήσεις χωρίς να έχουμε αποτέλεσμα. Το θέμα της Σπίνα Λόγα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό. Να το δούμε δηλαδή και να δούμε και την ένταξη καταρχήν στο μνημείο της UNESCO. Αν υπάρχει δυνατότητα να βρεθεί το χρηματικό ποσό από εκεί και καλά τα υπόλοιπα. Θα το δούμε και το αυτό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο. Παρόλο που υπάρχουν δυσκολίες, ναι, δεν θέλω να. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να το δούμε. Για τα οικονομικά το δείχνουν, αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα, διότι δεν γνωρίζω και ποιες είναι και οι προθέσεις αυτή τη στιγμή. Για το θέμα της ΑΣΤΕΑΝ. Για το θέμα της ΑΣΤΕΑΝ θα ήθελα να σου πω ότι έχουμε κάνει δύο συναντήσεις και με τον διευθυντή και με τον Μιχάλη τον Λεμονή, ήταν παρόλο και ο Μιχάλης Λεμονής και ήταν και ο πρόσωπος των φοιτητών. Μας έχουν αναπτύξει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη η αγωνία που έχουν. Απολύτως. Γνωρίζω επίσης και το γεγονός ότι κάποιοι θέλουν να δρομολογήσουν. Συγκεκριμένοι καθηγητές, ναι, έτσι. Ξέρω και ονόματα, δεν έχουν. Όνομα και επίθετο έχουν. Με διεύθυνση και αυτά. Έτσι. Ξέρω λοιπόν ότι υπάρχει μια τέτοια πρόθεση. Εμείς την Τετάρτη θα φροντίσουμε να επαναβεβαιωθεί η πρόθεση και η δήλωση που είχε γίνει την περασμένη χρονιά σε κάποιες ανάλογες προσπάθειες ότι η σχολή θα παραμείνει στον Άγιο Νικόλαο. Ναι, είναι εύκολο με μια τροποποίηση, κατάργηση από στάδες. Το έχω κατά νου, το έχουμε κουβεντιάσει, δεν θέλουμε να το ανοίγουμε για να μην έχουμε ιστορίες και πιστεύω ότι μπορεί να το καταφέρουμε.